Η νεαρή ανερχόμενη για τις νόρμες της διεθνούς σκηνής τραγουδίστρια παραπάτησε σε ένα εύκολο σημείο του χορευτικού, διότι απλώς ήταν ολίγον απρόσεκτη. Όμως όπως ερασιτεχνικά έπεσε, έτσι επαγγελματικά συνέχισε, χωρίς να επηρεαστεί διόλου από το απρόσμενο γεγονός. Ουσιαστικά τα πολλά αλματάκια έφταιγαν καθώς η 21 ετών τραγουδίστρια χορεύοντας και τραγουδώντας ταυτοχρόνως, πράγμα δύσκολο, δεν υπολόγισε σωστά τον χώρο μπροστά της με αποτέλεσμα να πέσει από πρώτο σκαλοπάτι της σκηνής στο χαμηλότερο επίπεδο. Απλώς για κακή της τύχη κάποιος από τους θαυμαστές της κατέγραψε το ατύχημα με κινητό τηλέφωνο. Τους εκατοντάδες σπουδαστές που επέλεξαν το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών του Αντένα, καλωσόρισαν η διοίκηση και οι διδάσκοντες εν ώψη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Και φέτος τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ευρεία γκάμα μαθημάτων, στον χώρο της επικοινωνίας και όχι μόνο βεβαίως, από καταξιωμένους επαγγελματίες με εμπειρία και γνώση. Σπουδές στην ηχοληψία, παραγωγή μουσικής, εικονοληψία, μοντάζ. Ο Χρήστος και η Ιωάννα, δευτεροετής ήδη στη σχολή, καλωσορίζουν στην οικογένεια του Αντένα τη Ρία, που ξεκινάει φέτος τις σπουδές της. Μαζί με εκατοντάδες ακόμη παιδιά γεμάτα όνειρα, ελπίδες και πίστη για αυτό που επέλεξαν,